centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936. Κύριε Γεωργιάδη, καλημέρα. Καλημέρα. Καλή εβδομάδα και καλή σεζόν ουσιαστικά. Και, ναι, ναι. Και να δούμε καλή με τα νέα μέτρα πώς θα τα βγάλετε και θα τα βγάλουμε πέρα. Η μεγαλύτερη αλλαγή από σήμερα είναι ότι κανένας ανεμβολίαστος δεν μπαίνει μέσα στο κατάστημά σας. Ούτε με παρακάλια, ούτε με μέσον. Δεν είναι αλλαγή σημερινή. Μην μπερδεύουμε τον κόσμο. Αυτό ισχύει εδώ και αρκετό διάστημα όσον αφορά τους εσωτερικούς χώρους. Δηλαδή η μόνη αλλαγή που έγινε με το τελευταίο ΦΕΚ είναι τα τεστ που θα κάνουν οι εργαζόμενοι. Τα λοιπόν, δύο υποκριτικά σε ιδιωτικά εργαστήρια. Δηλαδή κατά τα άλλα, ό,τι ίσχυε μέχρι τώρα θα ισχύει ναι. και από εδώ και υπήρχε πέρα. Υπήρχε μια ίσως ανοχή ότι σε κλειστούς χώρους έμπαιναν μέχρι τώρα, μια ανοχή λέω, δεν λέω ότι ίσχυε, ότι έμπαιναν και αυτοί που είχαν ένα πιστοποιητικό τέλος πάντων. Πιστοποιητικό νόσησης ή εμβολιασμού. Ναι. Μόνο αυτοί μπαίνανε. Πιστοποιητικό αρνητικό τεστ εννοώ. Όχι, δεν ίσχυε στην εστίαση. Ναι, δεν είχατε ούτε και σε αυτό ανοχή. Γιατί όχι, κάποιοι έλεγαν ότι αν έχεις να μπεις λίγο. Όχι. Όπως είχαμε πει και σε άλλη φορά, είναι ο μόνος κλάδος που δεν υπάρχει. Ωραία. Δεν μπορούμε με ένα rapid test να υπάρχει παραμονή στα καταστήματά μας. Τώρα, εσείς οι εργοδότες υποχρεούστε σε ένα ή σε δύο? Αυτοί που δεν έχουν εμβολιαστεί πάλι σε δύο. Σε δύο και οι εργοδότες. Σε δύο ράπτες, το ίδιο ισχύει, ναι. Και οι εργοδότες και οι εργαζόμενοι. Ναι, ναι. Λοιπόν, δύο τεστ την εβδομάδα. Οι μικροβιολόγοι πριν από λίγο μας έλεγαν εδώ στην εκπομπή, αν τώρα κλείσετε, θα σας δεχτούμε Παρασκευή. Τώρα που έχει περάσει και μια ώρα, ίσως τώρα το Σάββατο να έχει πάει το ραντεβού. Προφανώς θα υπάρχει τι ένα θα πρόβλημα. Κάνετε. Η αλήθεια είναι ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ήθελα να επικοινωνήσω με μικροβιολογικά γραφεία. Δεν μπορείτε, δεν πιάνετε γραμμή εύκολα, ξέρετε. Ναι, θα κάνουμε. Εντάξει, έχω και κινητά τηλέφωνο. Ωραία. οπότε, ναι, θα μιλήσουμε τώρα αμέσως για να δούμε πώς θα διευθετηθεί αυτό το θέμα, γιατί είναι μεγάλο ζήτημα. Ναι, πραγματικά. Γιατί ο κύριος Όγκος δηλαδή θα είναι από τα δικά μας τα μαγαζιά και τι προφανώς καταλαβαίνει περισσότερο εργαζόμενο, ο μεγαλύτερος κλάδος που απασχολεί τον περισσότερο εργαζόμενο είμαστε εμείς. Οπότε θα υπάρχει αρκετός συνοστισμός, φαντάζομαι, στα μικροβιολογικά εργαστήρια ή όπου αλλού γίνεται, δεν ξέρω αν μπορεί να κάνει. Εγώ να ρωτήσω τώρα το εξής. Παιδιά, εδώ στην Καστοριά, όχι δύο, ούτε ένα δεν μπορούμε να κάνουμε την εβδομάδα. Έρχεται ο έλεγχος. Ποιος θα έρθετε, ο αστυνόμος θα έρχεται να ελέγχει? Προφανώς, ναι. Η αστυνομία. Και άμα του πείτε, ρε παιδιά, δεν μπορέσαμε να κάνουμε. Πήγαμε ραντεβού και μας είπαν για την άλλη εβδομάδα. Σε αυτές τις περιπτώσεις τι θα γίνει, θα μπαίνει πρόστιμο? Και πόσο είναι το πρόστιμο, κύριε Γεωργιάδη, για έναν που είναι ανεμβολίαστος? Είστε εσείς τώρα ανεμβολίαστος. Εντάξει. Ναι, είναι 300 ευρώ το πρόστιμο. 300 ευρώ με τον έλεγχο. Ναι. Ωραία. Μάλιστα, πάρα πολύ ωραία. Ωστόσο, εντάξει, τώρα πάντα τις πρώτες μέρες, όπως καταλαβαίνετε, θα υπάρχει λίγο ένα πρόβλημα. Όχι, θα υπάρχει πρόβλημα, φαντάζομαι. Και η ανοχή προφανώς θα πρέπει να υπάρχει, η ανοχή αντίστοιχα. Γιατί δεν έχουμε βρει ακόμα τον τρόπο που θα μπορούν να εξυπηρετηθούν. Θα κάνετε δύο την εβδομάδα. Προσέξτε, όχι ένα, δύο. Δύο, ναι, ο δικός μας ο κλάδος, δύο. Ναι. Το μεγαλύτερο πρόβλημα, ωστόσο, που προέκυψε με το νέο ΦΕΚ. Ναι. Είναι όσον αφορά τα παιδιά ηλικίας από 12 ετών και πάνω. Σε αυτά είπαμε με αρνητικό τεστ θα μπορούν. Όχι. Γι' αυτό να μην γίνεται παρεξηγητά. Αυτό άλλαξε. Αυτό είναι το μεγαλύτερο θέμα που προκύπτει από το τελευταίο ΦΕΚ. Τα παιδιά από 12 ετών και πάνω αντιμετωπίζονται στα δικά μας καταστήματα σαν ενήλικες. Σαν ενήλικες. Ναι, ναι. Δηλαδή, ενώ μέχρι τώρα δεν ίσχυε αυτό, θα μπορούσαν να έρχονται στα μαγαζιά μας με αρνητικό τεστ. Τώρα όμως και αυτά αντιμετωπίζονται σαν ενήλικες και πρέπει να έχουν πιστοποιητικό νόσης ή εμβολιασμού. Μάλιστα. Αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα, κυρίως για τα καταστήματα που δουλεύουν με μικρό κόσμο, αλλά και για τα εστιατόρια που θα πάει μια οικογένεια να φάει. Δηλαδή, πώς θα είναι. Δηλαδή, μας δυσκολεύει πάρα πολύ. Και κατά εκεί τώρα κινούμαστε. Μισό λεπτό. Δηλαδή, το ανήλικη που λέει εδώ, βλέπω μια διαταγή τώρα. Λέει ανήλικη μόνο με self-test υπογεγραμμένα από τον γονέα. Τα ανήλικα τώρα δεν είναι
δεν για είναι μέχρι 17. Μην μπερδεύουμε τα ΦΕΚ. Για την εστίαση μιλάω. Για την εστίαση σας μιλάω κι εγώ. Μπερδεύουν αρκετά τους. Προσέξτε, αυτό που βλέπω εγώ είναι ότι ανήλικοι μπαίνουν μόνο με self-test υπογεγραμμένα από τον γονέα. Για τα παιδιά κάτω από 5 έως 12, έως 11 ετών. Αυτοί μπαίνουν... είναι οι ανήλικοι. Αυτούς θεωρεί ανήλικους δηλαδή. Το 12-17 τους θεωρεί ενήλικους. Όχι, αλλά αντιμετωπίζονται σαν ενήλικοι. Δηλαδή 12 και πάνω ισχύει ό,τι για τους ενήλικες. Δηλαδή μόνο 5... εμβολιασμένοι θα μπαίνουν μέσα στο μαγαζί 12-17. Ναι, έτσι ακριβώς. Μέχρι τις 20 του μηνός είναι αυτή η διαταγή. Ελπίζομαι να την πάρουν πίσω, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό πρόβλημα αυτό. Καλά που το 1980 ήμουνα 15. Καλά που το 1980 ήμουν 15 χρονών. Ναι, δυστυχώς αυτό είναι το μεγαλύτερο θέμα που έχουμε μπροστά να αντιμετωπίσουμε. Που σημαίνει ότι θα χάσετε όλο αυτό το νέο κόσμο που δεν θα είναι εμβολιασμένος. Και το νέο κόσμο που θα βγαίνει στα μαγαζιά, αλλά φανταστείτε και τις οικογένειες, τα εστιατόρια που θα πηγαίνουν, που έχουν έτσι μια συνήθεια να βγαίνουν οικογενειακώς, θα τους χάσουμε και αυτούς. Θα τους χάσετε και αυτούς. Και μάλιστα πρέπει να πούμε ότι τα ποσοστά σε αυτές τις ηλικίες 12 με 17 είναι μόλις και μεταβίας 10%. Τα ποσοστά των εμβολιασμένων, εννοείται. Τα ποσοστά των εμβολιασμένων, ναι. Ναι. Είναι πολύ χαμηλά τα ποσοστά αυτά. Είναι μεγάλο θέμα. Αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα. Μάλιστα. Και εδώ, εάν βάλετε ένα τέτοιο άτομο μέσα, γιατί εσείς θα έχετε και την ευθύνη του ελέγχου το ποιος μπαίνει. Εδώ το πρόστιμο πόσο είναι για εσάς? Γενικά τα πρόστιμα πάνε και στον επιχειρηματία και στο πελάτη. Είναι 3.000 ευρώ ξεκινάνε στον επιχειρηματία και 300 ευρώ στον δηλαδή, πελάτη. Δηλαδή, αν μπει μέσα ο ανεμβολιαστός, έχει 3.000 ευρώ εσείς το κατάστημα και 300 για τον εμβολίαστο. Και το 3.000 είναι γενικά για όσους ανεμβολίαστους έχετε μέσα ή για τον καθένα? Όχι, πάει κλιμακωτά. Α, για κάθε έναν εμβολίαστο 3.000. Πάω και τα άλλα που λέγανε παλιά. Δεν έχει διευκρινιστεί, αλλά νομίζω ξεκινάνε από 3.000 και ανεβαίνουν. Και κλιματοκοτά ανεβαίνει. Πάω και τα άλλα που λέγαμε παλιά, μάλιστα. Όλο αυτό τι δημιουργεί από σήμερα, κύριε Κατακλείδη, εν κατακλείδη, τι βιώνετε είναι, από σήμερα, τι θα βιώσετε, τι πιστεύετε? Είναι μεγάλο θέμα, η αλήθεια είναι, και για τα rapid test που επιβαρύνουν την τσέπη των υπαλλήλων, του εργατικού προσωπικού, αλλά και αυτό που αναφέραμε όσον αφορά τους ανήλικους άνω των 12 ετών. Είναι δύο μεγάλα θέματα που πρέπει να διευθετηθούν. Ναι. Τώρα το μεγάλο παράδειγμα που πολλές φορές το έχουμε διαβάσει για τον σερβιτόρο που ενώ μπορεί να δουλεύει με το τεστ δεν μπορεί να είναι στο ίδιο μαγαζί ως πελάτης. Αυτά τα ζητήματα έχουν διευθετηθεί? Όχι, και αυτό ισχύει. Και αυτό παραμένει δηλαδή. Δεν έχει... Ναι, όταν ένας υπάλληλος μάλλον δεν μπορεί να βγει στο ίδιο το μαγαζί στο οποίο δουλεύει. Μάλιστα, δεν μπορεί να βγει. Είναι πρωινή βάρδια, ας πούμε. Το πρωί είναι μέσα, δουλεύει και στις 5 που τελειώνει δεν μπορεί να κάτσει να πιει ένα καφέ. Δεν μπορεί να πιει μέσα. Ναι, έτσι ακριβώς. Είναι πραγματικά καταπληκτικά πράγματα αυτά. Λοιπόν. Αλλά για να διευκρινίσουμε, δεν ισχύει το ίδιο, γιατί είναι μερικοί μας ρωτούν, δεν ισχύει το ίδιο για τους ιδιοκτήτες των καταστημάτων, έτσι. Τον εμβολίαστος ιδιοκτήτης. Ο ιδιοκτήτης, ο ανεμβολίαστος μπορεί να μπαίνει. Κάτι είναι κι αυτό. Δικό του μαγαζί. Πάλι καλά, δεν σας αφήνει έξω τα μαγαζιά σας. Πείτε το. Σας το αναφέρω γιατί μας ρωτάνε συχνά. Εσείς θα μπαίνετε? Εγώ είμαι εμβολιασμένος. Όχι, δεν το λέω. Σας ρωτάνε εσείς θα μπαίνετε στο μαγαζί σας? Α, ναι. Απίστευτο, παιδιά, αυτό που σημαίνει πραγματικά. Θα δούμε λοιπόν πώς θα πάει, πώς θα λειτουργήσει, τι επιπτώσεις θα έχει όλο αυτό. Γιατί κακά τα ψέματα, κύριε Γεωργιάδη, ακόμα και αυτή τη βδομάδα θα έχουμε καλοκαίρι πραγματικό με θερμοκρασίες που θα φτάνουν προς το Σαββατοκύριακο και τους 30 για την Καστοριά βαθμούς. 35 και παρακάτω. Ο καιρός θα αλλάξει. Ναι, αλλά ο καιρός θα αλλάξει και εκεί θα φανεί ίσως τώρα. Δεν το πολύ καταλάβουμε, αλλά στην πορεία θα το καταλάβουμε. Η αλήθεια είναι ότι η εστίαση δέχεται για άλλη μια φορά κι άλλο ένα πλήγμα. Δηλαδή με όλα αυτά τα μέτρα δυσκολεύει ακόμα περισσότερο η δουλειά μας. Ακόμα περισσότερο. Και ο χειμώνας προβλέπεται πολύ δύσκολο. Λύστε μας και μια άλλη απορία. Το προσωπικό σας είναι οι περισσότεροι εμβολιασμένοι, ανεμβολίαστοι? Έχετε, ας πούμε, στοιχεία γι' αυτό, εικόνα, κύριε Πρόεδρε?
Ναι, δεν μπορώ να πω με απόλυτους αριθμούς, αλλά με βάση έτσι λίγο που κάνουμε μια μικρή έρευνα, δηλαδή μεταξύ μας και ιδίως στα καταστήματα που έχουμε αρκετά άτομα προσωπικό, γύρω στα 2 τρίτα των υπαλλήλων είναι εμβολιασμένοι, κάπως έτσι δηλαδή. Τώρα, που θα είναι υποχρεωμένοι να δίνουν ένα 80% τον μήνα οι εργαζόμενοι. Αρχίζουν τώρα, ναι, κάποια αρχίζουν να μπαίνουν στην διαδικασία να κάνουν το εμβόλιο για να αποφύγουν αυτά τα πέρα. Άρα βλέπετε ότι το 80% θα λειτουργήσει υπέρ του εμβολιασμού τελικά. Ναι, είναι η αλήθεια. Του έμεσου αναγκαστικού. Ναι, ναι, κάποια παιδιά, ας πούμε, θα επιλέξουν να εμβολιαστούν, αλλά υπάρχουν ακόμα κάποιοι που είναι σταθεροί στις απόψεις τους και δεν θέλουν. Και δεν θέλουν. Θα προτιμούν λοιπόν από το μεροκάματο να δίνουν και τα 20 ευρώ πουλα την εβδομάδα για να έχουν αυτή την οικονομική. Ναι, ίσως κάποιοι δηλαδή, ναι, επιλέξουν αυτό. Τώρα, αυτό ξέρετε, ο καθένας σκέφτεται διαφορετικά, σωστά, δεν μπορούμε να παρεμβαίνουμε. Ωραία. Ναι. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εκτός αν αργότερα γίνει υποχρεωτικός εμβολιασμός και στην ιστορία. Α, ήθελα να σας το ρωτήσω αυτό, γιατί ακούγεται μεταξύ των κλάδων σώματα ασφαλείας. Εσείς ιερείς, ναι, και ποια άλλη έλεγε, είπαμε. Εκπαιδευτική. Να είστε, ναι, το μέσα επόμενο. Ναι, κλάδος που ενδέχεται να γίνει, δεν ξέρω. Εκεί τι θα γίνει. Ναι, αλλά ακούγεται κάτι τέτοιο, ακούγεται. Είναι πολύ πιθανό. Μάλιστα. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε. Υπομονή στους συναδέλφους, να δούμε τι άλλο μας επιφυλάσσει στο μέλλον. Και τον έλεγχο κανονικά έχετε αυτό, θα έρχεται ο άλλος που έχει αυτό στο κινητό, όπως λέγεται, το barcode. Ναι, 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 ήδη έχουν ξεκινήσει έλεγχοι. Δηλαδή υπήρχαν κάποιες. Είναι εύκολο αυτό λοιπόν, κύριε Γυριάδη, πείτε μας λίγο για τον έλεγχο. Κοιτάξτε, γιατί... ναι, θα σας πω. Για ένα μικρό μαγαζί είναι εύκολο. Για ένα μεγάλο μαγαζί που έχει πολύ κόσμο, προφανώς θέλει ένα άτομο, ας πούμε, τουλάχιστον την ώρα της αιχμής να ασχολείται με αυτό. Μάλιστα. Όταν δηλαδή μπαίνει κόσμος μέσα, πρέπει να είναι μόνο. Εγώ προτείνω σε μεγάλα μαγαζιά, ας πούμε, να έχουν όλοι οι σερβιτόροι την εφαρμογή στο κινητό τους, ώστε να τσεκάρουν. Σαν διαδικασία, εντάξει, είναι ένα λεπτάκι. Απλά οι πελάτες θα πρέπει να έχουν έτοιμο. Γιατί αντιμετωπίσαμε τις πρώτες μέρες, υπήρχαν κάποιες μέρες που είχε κρύο, έβρεχε, μπήκανε μέσα πελάτες στα μαγαζιά μας. Έτσι. Αλλά υπήρχε το θέμα ότι κάποιοι δεν είχαν κατεβάσει το πιστοποιητικό. Την εφαρμογή. Όχι, σε ηλεκτρονική μορφή. Δεν το είχαν έντυπο, περιμένανε να πάρουν τους κωδικούς τάξης να το κατεβάσουν εκεί την ώρα. Τώρα από εδώ και πέρα πιστεύω ο κόσμος επειδή είναι και ενημερωμένος να έχει έτοιμα τα πιστοποιητικά του στο κινητό, ούτως ώστε με το που μπαίνουν να τα δείχνουν να είναι και αυτοί έτοιμοι. Και ζητάμε και την κατανόησή τους για όλη αυτή την ιστορία. Που ερχόμαστε και εμείς σε δύσκολη θέση, βέβαια. Σκέφτομαι τώρα, αν γίνουν ρακουτσάρια στο μαγαζί, να ζητάτε και αυτό το σύστημα. Αν γίνουν ρακουτσάρια και θα δούμε πώς θα το κάνουμε. Γιατί εντάξει, τώρα συζητάμε αν θα γίνει πανηγύρι, κύριε Γεωργιάδη. Αλλά σιγά σιγά θα συζητάμε και αν θα γίνουν ρακουτσάρια. Μην το ξεχνάμε. Θα φτάσουμε και σε εκείνο το σημείο. Θα φτάσουμε και σε εκείνο το σημείο. Ωραία. Ναι. Εντάξει, κύριε Γεωργιάδη, θα τα πούμε σύντομα μάλλον για να δούμε, ίσως την επόμενη εβδομάδα, για να δούμε πώς θα κυλήσει η πρώτη εβδομάδα. Mm-hmm. Ωραία, ναι, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Καλημέρα, καλημέρα. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936.